που πρέπει να υποστηριχθεί από την ελληνική δεν είναι γλώσσα. Λόγω της ώρας αλλά πάμε δεν θα μπω στα επιστημονικά, θα πω επί της ουσίας. Επί της ουσίας κάνω αυτή τη δήλωση ότι η στάση και αυτή με τα μεγίστης, ας το πούμε έτσι, προσπαθίας του φίλου του κυρίου Κόλλια, ο οποίος για μας όλους εκπροσωπεί τον Αρβανίτικο Σύνδεσμο και χάρηκα που βλέπω και τον κύριο Κοριζή, τον γραμματέα. Είναι τιμή μου, γιατί ο πρώτος και πρώτος συνδέσμου πρόεδρος ήταν ανοιχτός του Μάρκου Μπότσα. Και διερωτώ με για ένα πράγμα. Με την απλή λογική, εγώ είμαι μαθηματικό φαρμακοποιός, αλλά έχω μία απλή λογική. Οι Αλβανοί που ήρθαν εδώ εδήλωναν οι πάντες στα αρβανιτοχώρια που μπορούσαν σε μερικές λέξεις να συνεννοηθούν, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε οι γνωρίζοντας αρβανίτικα με τους Αλβανούς, είναι τελείως διαφορετικά όχι, τα πράγματα. Αλλά είναι συγγενείς, ένα λεπτό. Οι ρίζες, κάποιος... Εδήλωναν όλοι βόρειο υπηρώτες Έλληνες. Αισθάνεστε κάποια συγγένεια εσείς. Ακούστε. Αφήστε. Γιατί δήλωναν βόρειο υπηρώτες για να πάρουν τα χαρτιά ένα τώρα. Λεπτό. Γιατί... Ένα λεπτό. Μη λέτε ότι είχαν φρόνημα. Γιατί εγνώριζαν την όχι καλή υποδοχή του αρβανίτικου στοιχείου προς τους Αλβανούς. Αυτός, η πονηράδα τους ήταν αυτή και το διαπιστώσατε. Δήλωναν όλοι Έλληνες βορειοϋπηρώτες. Γιατί? Γιατί όλοι εμείς και ειδικά οι παλαιότεροι, οι γονείς μας που πέρασαν και από την Αλβανία έζησαν μια κατάσταση με το αλβανικό στοιχείο, δεν είχαμε φιλικές σχέσεις. Κακές μνήμες. Να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Να μην δημιουργούμε προβλήματα ανύπαρκτα. Καλώς Αρβαίδη. Εγώ... Αν δημιουργούν ερωτηματικά, πρέπει να απαντώνται όμως, κύριε Τρενταφυλλόπουλο. Καλώς Αρβαίδη, σημαντικά. Νομίζω όμως ότι ένας εχέφρον άνθρωπος, νουνεχής, μπορεί σήμερα να αμφισβητήσει την ελληνικότητα των Αλβανίων. Αυτό σας είπα. Εμείς για να κλείσω, κύριε Γκρι. Το αρβανίτικο στοιχείο. Εμείς, σαν πολιτιστικός φορέας, από τις 31 Μαρτίου συγκεντρωθήκαμε όλοι οι πολιτιστικοί φορείς των Ανολυσίων. Είχαμε την πρωτοβουλία κάποιοι, όλοι οι σύλλογοι 9 πολιτιστικοί φορείς. Και εκδώσαμε ένα ψήφισμα που καταδικάζουμε όλη αυτή την ιστορία, συμπαραστεκόμενοι στο δοκιμαζόμενο λαό της Ιουγκοσλαβίας, όποιας φυλής, όποιας θρησκείας, όποιας γλώσσας, γιατί αυτός υποφέρει αυτές τις μέρες. Αλλά θέλω να μου πείτε ένα πράγμα. Σε αυτό το κράτος της Νέας Ιουγκοσλαβίας, όταν ξεκίνησαν αυτοί που σήμερα φοράνε τα ωραία αυτά του ΟΤΣΕΚΑ, δεν γνώριζαν πού θα πάει το πράγμα. Αυτά που είπατε σαν φυσικός, επειδή έχω σπουδάσει φυσική, περί ουρανίου και τα λοιπά, ποιος θα μπορέσει να ξαναζήσει αυτή τη γη. Σε αυτή τη γη που την απεκάλεσε κόσμημα ο φίλος ο Ιουγκοσλάβος. Τέλεστε. Για να κλείσει το θέμα. Σε αυτή τη γη να δούμε τώρα πώς θα απομείνουν. Γι' αυτό έβαλα ως όρο για να κουβεντιάζουμε. Πρώτα θα εξετάσουμε την επιδίωση και μετά το διάλογο. Εγώ είμαι πλήρως απογοητευμένος από τη στάση αυτών που πάμε να γίνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που πάμε. Δηλαδή, μόνο τα λεφτά σκεπτόμαστε. Εμείς που αγωνιζόμαστε για τον πολιτισμό, με τα παιδιά, για μια καλύτερη κοινωνία. Αυτή είναι μόνο το χρήμα, η οικονομική ανάπτυξη. Και ποια είναι η οικονομική ανάπτυξη όταν αισθάνεσαι ελεύθερος και επικρέμαται αυτό που είπε ο κύριος Σταμάτης, αύριο μια απόφαση κάποιου, άμα δεν του αρέσει, να γίνουμε εμείς το ίδιο. Ευτυχώς που εδώ δεν αντιμετωπίζουμε θέματα μειονοτικά. Είμαστε η καθαρότερη χώρα. Ήταν το επάγγελμά μου που γύριζα όλο τον κόσμο και μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι κακό να αντιμετωπίζεις μειονοτικά. Να μην τα αντιμετωπίζεις είναι το κακό. Καταλαβαίνετε. Ποια είναι τα μειονοτικά. Η και ποια Αμερική όχι. Είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι χτισμένοι πάνω στις μειονότητες. Από τις οποίες άλλες έπνιξε, άλλες ανέδειξε. Αναφέρω. Αλλά το παίζει καλά το παιχνίδι. Ο ρόλος εσάς των δημοσιογράφων που είναι σημαντικός και διαμορφωτής της κοινής γνώμης. Είναι πάρα πολύ δύσκολος και πάρα πολύ λεπτός, ούτως ώστε όλα τα πράγματα να κυλήσουν καλά για την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Να περάσω λίγο στους βουλευτές μας, να πάμε πρώτα... Ποτέ δεν θα το κάνω κάτι τέτοιο. Την κύριο Αλεξία. Εγώ είμαι σαν το ΒΟΑ που σφίγγει το θύμα του, το αγκαλιάζει όταν θέλει να το πνίξει. Τέτοια είναι η σχέση με τους πολιτικούς. Τόσο αγαθές σχέσεις έχω. Θέλω να πω, κύριε Παπαφιλίππου, ότι εσείς ζείτε σε μια περιοχή που έχετε και την οικολογική αγωνία και την πολιτική αγωνία και πολλούς λόγους να συμμετέχετε σε αυτά τα τραπέζια, γιατί δυστυχώς αυτό το αθηνοκεντρικό κράτος που εγώ δεν δέχομαι, γιατί υπάρχει και το... Μα συμμετοχή ευχαρίστως, όμως εάν δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε δύο πράγματα τα οποία τα ζούμε στον νόμο μας, τότε δεν έχει καμία έννοια να πάει στα άλλα εδώ πέρα. Και εγώ έρχομαι για να σας πω πολύ σύντομα δύο πράγματα. Κατά πρώτον, όσον αφορά το θέμα
των Ελλήνων προσφύγων από τον Πόντο που ήρθαν από τις χώρες της Τέας Σοβιετικής Ένωσης, εμείς ζούμε πραγματικά ένα δράμα στο νομό Κοζάνης. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα όπως μας τα ανέφερε η κυρία απέναντι. Τα ισοπαίδωσε όλα. Κυρία Καλφόρ, εγώ θα σας πω το εξής, ότι επί Νέας Δημοκρατίας είχαν γίνει οι υποδομές και είχαν ολοκληρωθεί για δύο οικισμούς. Πέραν αυτών που είχαν γίνει για τακτοποίηση των ανθρώπων που είχαν έρθει και είχαν συγγενείς, είχαν λόγους που είχαν έρθει εκεί πέρα, στο νομό Κοζάνης. Το θέμα είναι έκτοτε, αφού το ανέλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εγκατελείθησαν τα πράγματα. Πέρυσι, τον Ιούνιο. Θα μου δώσετε να σας μια υπόσχεση ότι θα έρθετε την Κυριακή με την κυρία Καλφοπούλου στην εκπομπή που θα κάνω για τον ντοκιμαντέρ αυτό και θα αφήστε δείτε. Με να μα θα σας δείξω τα χάλια της Νέας Δημοκρατίας. Πέρυσι, τον Ιούνιο, σας λέω, κατέθεσα μια ερώτηση και πήρα μια απάντηση. Η απάντηση ήταν ότι προχωράει κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα ρυθμίσει αυτά τα πράγματα και θα δώσει λύσεις στους 120.000 ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από αυτές τις χώρες. Έκτοτε δεν υπήρχε τίποτα. Α, μπράβο. Ένα λεπτό. Το Ίδρυμα η Νέα Δημοκρατία και προσέλαβε 500 υπαλλήλους στο Ίδρυμα, οι οποίοι κάθονται, δεν έχουν δουλειά για να πείσουν. Ένα λεπτό, να πούμε και για το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα, ένα λεπτό, αυτό το Ίδρυμα πώς το λειτουργήσα σε συνέχεια. Είστε νεοδημοκράτης ή κάνω λάθος? Όχι, δεν είμαι τίποτα, είμαι πρόεδρος. Είσαστε. Αφήστε τα αυτά. Από νεοδημοκράτες τα ακούτε τώρα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αφήστε με, γιατί εγώ τα γνωρίζω και ασχολήθηκα και με το Ίδρυμα αυτό της Θεσσαλονίκης. Μα σας τα λένε οι ομογαλακτοί σας της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας μπορεί να έχει μια αντίληψη προσωπική. Εγώ σας το λέω, από πέρυσι τον Ιούνιο έχω απαντήσει επίσημα. Κατά συνέπεια, αφήστε το ποιος είναι νεοδημοκράτης και ποιος δεν είναι. Πρώην, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ολοκληρώσω, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είπατε κάτι που δεν μου άρεσε. Είπατε στην κυρία Καλφοπούλου ότι ο λόγος σας είναι ισοπεδωτικός. Γιατί περιλαμβάνει η συλλήφθη όλα τα κόμματα. Είπε ότι από την αρχή τους πάντες δεν δέχεται απολύτως τίποτε. Ακούστε τι. Και όμως εγώ μπορώ να σας πω ότι επί Νέας Δημοκρατίας έγινε μια σημαντική προσπάθεια. Ίσως να μην ήταν ιδέουσα. Καλά, σιγά σιγά θα λεφτείτε. Όμως από εκεί και πέραν καταλήθησαν τα πράγματα. Ακούστε την λίγο, σας παρακαλώ. Και εγώ θα σας παρακαλέσω να έρθετε την Κυριακή, γιατί πραγματικά θα γίνει ένα πολύ σημαντικό τραπέζι. Με τα χαρτιά κάτω, με όλα τις αποδείξεις, το ρεπορτάζ. Εκεί να μην ληχθεί ο φακός η κάμερα. Εμείς κρατάμε αυτά που είχαμε γυρίσει τότε, από Νέα Δημοκρατία. Με τα χαράς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αφήστε με όμως να πω δύο κουβέντες, γιατί πριν τελειώσω, με κόβετε και παραπέμπετε αλλού. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά το Κόσοβο, πρέπει να κάνουμε και ορισμένες κριτικές το πώς συμπεριφέρθηκε η κυβέρνησή μας. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, πώς τα βλέπω εγώ προσωπικά. Εδώ στο Κόσοβο έβραζε το πράγμα εδώ και χρόνια. Και υπήρχε αυτός ο τοπικός εθνικισμός, ο οποίος ήταν έντονος. Όπως υπήρχε και αυτή η παρακρατική οργάνωση απελευθέρωσης του Κοσόβου, με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ζούσαμε. Ποια ήταν η πρωτοβουλία, η διπλωματική της κυβέρνησης, προκειμένου να κάνει ορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση επίλυση του προβλήματος? Δεν το είδαμε. Με τίποτε δεν είδαμε αυτά τα πράγματα. Κύριε